Περάσαν τα Χριστούγεννα με το νέο ημερολόγιο. Εμείς θα τη γιορτάσουμε μετά από 11 μέρες, 10 περίπου. Σήμερα είναι το Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνων, έτσι κολάσσος γιορτάζουν. Είναι λίγο σπάνιο το όνομα, αλλά μεγάλος Άγιος. Είναι ο πρώτος μάρτυρας που χύνεται το αίμα αυτού του ανθρώπου στα θεμέλια της πρώτης Εκκλησίας. Όπως ο Χριστός σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για τη σωτηρία μας, έπρεπε τώρα εμείς οι άνθρωποι με τη σειρά μας να χύσουμε και το δικό μας αίμα, όπου εκεί θα χτιζόταν και θα στηριζόταν όλο αυτό το οικοδόμημα, που το πνευματικό οικοδόμημα, γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι το βάρι εκεί πέτρες, η Εκκλησία του Χριστού είμαστε εμείς. Και ο πρώτος λίθος που μπήκε στην πνευματική αυτή η Εκκλησία, στο πνευματικό αυτό οικοδόμημα, ήταν ο Άγιος Πρωτομάρτυρας, Πρωτομάρτυρας το λέει, λέξη, πρώτος, Στέφανος. Επί τέρατα και σημεία λέει, εν το λόγο, διότι ήταν πλήρης, πίστεως και χάριτος και δεν μπορούσε να αντισταθεί κανένα στη σοφία που είχε, και γι' αυτό κάνανε οι Εβραίοι, φθονήσαν αυτόν τον άνθρωπο, τον βουτήξαν, διότι τι πρόβληση βρήκαν, ότι βλασφημεί κατά της πίστεως. Και τότε γινόντουσαν αυτά τα πράγματα και σε όλη την διάρκεια αυτή της ιστορίας, της εκκλησιαστικής ιστορίας των 2000 χρόνων, συνέβαιναν και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Όποιος είναι και θα είναι με την αλήθεια, θα είναι με τον Χριστό πραγματικά, θα είναι αυθεντικός και αληθινός και θα ελέγχει το ψεύδος, την απάτη και το σκοτάδι, θα πρέπει να έχει την τύχη, την ευλογία μάλλον, του Αγίου Πρωτομάρτυρου και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξει κάποιος την αλήθεια, γιατί το να υποστηρίζει την αλήθεια έχει κόστος. Και ο Άγιος Στέφανος με την ίδια του τη ζωή πλήρωσε το τίμημα για να υποστηρίξει την παρησία που είχε από τον Θεό να μαρτυρά και να ομολογεί την αλήθεια. Και όταν τον καλέσαν στο συνέδριο, λέει, τον είδαν πρόσωπο αγγέλου και όχι ανθρώπου, το είδαν οι πάντες, και άρχισαν τους εξιστορεί εντάχει για να τους φτάσει σε εκείνη τη στιγμή που ήξερε ποιο είναι το τέλος του, από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή και μέχρι τον Χριστό, και τους έλεγξε ως σκληροτράχυλους και απερίθμητους στην καρδία. Εκείνη η εποχή, που έχω ξαναπεί και άλλες φορές, την ταυτίζει εκείνη την εποχή ο Άγιος Προφύλος με τη σημερινή τη δική μας εποχή. Και τότε, λέει, ο κόσμος είχε φτάσει σε μια αθλία κατάσταση. Ο ναός του Σολομόντος υπήρχε, η τάξη να υπηρετούν οι ιερείς της εποχής εκείνης και οι αρχιερείς στο ναό, με θυσίες, με λατρείες κλπ. Όλα αυτά υπήρχαν. Ο λαός ακολουθούσε τους τυφλούς εκείνης εποχής και νομίζαν και πιστεύουν ότι ευαριστούν τον Θεό. Όμως ο Θεός δεν ευαριστεί τη μετέκτης θυσίας, αλλά η μεγαλύτερη θυσία που ευαριστεί ο Θεός είναι η στάση μας να είναι αληθινή, πνευματική και να μην είναι υλική. Και γι' αυτό ο Χριστός ήρθε να γκρεμίσει και να καταργήσει όχι τον νόμο του Μωυσέως, ήρθε να το συμπληρώσει εδώ, ήρθε να καταργήσει τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, την τυπολατρεία, διότι οι άνθρωποι εκείνης εποχής, όπως και είμαι σήμερα, όταν περνάει ο καιρός και συνηθίζεις τα Άγια, όπως έλεγε ο Άγιος Προφύλιος, αν συνηθίσεις τα Άγια πράγματα της Εκκλησίας, το χαστούμενοι, χάθηκες. Πρέπει από την πρώτη στιγμή που θα αντιληφθείς ότι είσαι ένα μέλος ζωντανό της Εκκλησίας του Χριστού και θέλεις να είσαι πραγματικό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού και να είσαι όπως πρέπει, θα πρέπει με τον ίδιο φόβο που θα μπεις για πρώτη φορά στην Εκκλησία, και όχι την Εκκλησία τα ντουβάρια, η Εκκλησία είπαμε είναι ο ίδιος ο Θεός και εμείς είμαστε μέλη, κομμάτια της Εκκλησίας.
Λοιπόν, και έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει τα Άγια, λέει, να μην σας γίνουν συνήθεια, πρέπει να έχετε φόβο και τρόμο. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Δηλαδή πρέπει, όπως μπαίνεις για πρώτη φορά στην πνευματική ζωή με αυτό το φόβο και την ευλάβεια του σεβασμού, μέχρι να φύγεις από τη ζωή να έχεις τον ίδιο φόβο και την ίδια ευλάβεια. Και όταν πρωτοπήγα στο Λεωνός, ως δόκιμος μοναχός, άκουσα μία αλήθεια, ήταν αυτή που μου είπαν, ότι Θεόδωρε, που ήταν το κοσμικό όνομα, με συμβούλεψε, μάλλον μου είπε ένας μοναχός, εδώ στο Άγιον Όρος, όταν έρχονται οι μοναχοί, λέει, για να μονάσουν και να ζήσουν τη μοναχική πολιτεία, έχουν ζήλο σαν τον άθωνα. Στο τέλος, από αυτό το ζήλο δεν μένει ούτε ένας κόκκος. Με ενόχλησε πάρα πολύ. Με πείραξε. Όχι από εγωισμό. Γιατί είπε την αλήθεια αυτός ο μοναχός, άσχετα αν και ο ίδιος μπορεί να ήταν παθών. Δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει, πόσο ζήλο είχε όταν μου το είπε, από αυτό που είχε όταν πρωτοπήγε στο Άγιον Όρος. Μου έμεινε και αυτό, το άκουσα από ένα μοναχό, από τον Άγιον Ήλο, θυμάμαι ποιος μου το είπε, πότε μου το είπε και σε ποιο μέρος. Και είπα, Θεέ μου, το ζήτησα χάρη, να μου δώσεις μεγαλύτερο ζήλο και από αυτόν που ήρθα μέχρι να πεθάνω. Ο Θεός ξέρει το που βρίσκομαι όσον αφορά για τον ζήλο αυτό. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος, όταν βρισκόταν δίπλα στο λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου και κρατούσε, λέει, τα ημάτια, τα ρούχα από αυτόν που λιθοβολήσαν τον Στέφανο. Τι ήταν γι' αυτός, ήταν ένας άνθρωπος, φαρισαίος στην πίστη, αν και ο Ρωμαίος πολίτης από τον πατέρα του, αλλά όμως, παρόλο που είχε και έναν Άγιο διδάσκαλο, τον Γαμαλιήλ, παρασύρθηκε πρώτα όχι από τους φαρισαίους τους άλλους, αλλά από τον δικό του λανθασμένο ζήλο, διότι δεν είναι έχεις μόνο ζήλο. Καλά, πας στο Άγιον Όρος, μπες στην πνευματική ζωή και έχεις ζήλο. Ένα ζήλο πραγματικό και αληθινό να μην συμπλάνει. Διότι ο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος των Εθνών, είχε ζήλο ουκ επίγνωση. Ήταν λανθασμένος ο ζήλος. Δεν ήταν προσανατολισμένος, δεν ήταν στοχευμένος ο ζήλος αυτός που είχε στην αλήθεια. Και κατατάει αυτός ο ζήλος σε ένας ακραίος φανατισμός και να πλανάσει και εσύ και να πλανάσει κι άλλος. Ανέφερα για αυτό το ζήλο του Αποστόλου Παύλου που ο Θεός προνόησε, διότι προγνωρίζει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος που λεγόταν Παύλος και ήταν δίπλα στο λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου είχε μεν ζήλο κατ' επίγνωση αλλά είχε και καλή προαίρεση και γνώριζε ότι βαθιά μες στην καρδιά του αγαπά τον Θεό. Και ο Θεός μετά από λίγο καιρό, δεν είναι επί του παρόν, δηλαδή σήμερα το πούμε, αλλά τα έχουμε πει άλλες φορές, τον διάλεξε ο σκεύος εκλογής. Αλλά εξ αποκαλύψεως ο Παύλος είδε και κατάλαβε την πλάνη του ότι βρισκόταν σε λάθος δρόμο. Και ερχόμαστε στον πρώτο μάρτυρα Στέφανο πάλι, ο οποίος έλεγξε τους γραμματείς και φαρισαίους και τρίζαν τα δόντια τους. Και όταν τελείωσε η απολογία στο συνέδριο, τον βουτήξαν και τον οδηγήσαν έξω από την πόλη να το λιθοβολήσουν, όπως ακούσαμε σήμερα στην παραβολή του Ευαγγελίου για τους κακούς γεωργούς που λέει όταν άφησε τους γεωργούς να φροντίσουν τον Απελώνα και έφυξε ένα πύργο εκεί πέρα, έστελνε τους υπηρέτες και αυτοί οι γεωργοί με το χειρότερο τρόπο αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους που έστειλε ο Θεός κατά καιρούς, δηλαδή τους προφήτες και τους δικαίους. Άλλους να τους χλεβάζουν, να τους τιμωρούν, να τους σκοτώνουν και να τους λιθοβολούν. Και μετά λέει, ας στείλω τον ιό μου, μπας και ντραπούν, λέει, τα ντραπούν, ο ιός μου. Και όταν έστειλε ο Θεός Πατέρας τον Χριστό, εδώ λέει ξεκάθαρα ο Χριστός, ότι είχαν πλήρη επίγνωση ποιος ήταν. Και λέει, ήρθε ο κληρονόμος, λέει, δεύτε και αποκτήνουμε αυτόν. Άρα, εδώ πέρα πώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο. Θα τον κρίνει
με το δικό μας το σκεπτικό, με την άγνοια τη δική μας, ο Χριστός είναι παντογνώστης. Γνώριζε, προγνώριζε και γνώριζε και γνωρίζει στους αιώνες ότι όταν ήρθε ο Χριστός και γεννήθηκε, εταράχθη λέει πάσα και ο Ηρώδης και πάσα Ιεροσόλυμα, διότι γνωρίζαν και περιμέναν ότι όντως θα γεννηθεί εκείνο τον καιρό, εκείνες τις μέρες, ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Και αυτοί που δείξαν στον Ηρώδη, ναι, λέει, οι γραφές πραγματικά λένε για σήμερα ότι αυτός είναι ο οποίος περιμένουμε και θα γεννηθεί. Και μετά τον σταυρώσαν, δεν τον αναγνωρίζαν και λέγανε, δεν ξέρουμε ότι είναι αυτός και τον περιμένουμε ακόμα. Όμως, οι καλοπροαίρετοι Απόστολοι εκτός από τον Ιούδα που πιστέψαν και περιμέναν την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και όπως ήρθε οι Πεντηκοστοί και επληρώθησαν και απάλληψε ο Θεός και τις αδυναμίες και τις ελλείψεις και γεμίσαν με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και οι Απόστολοι αλλά και αυτοί οι οποίοι ακούσαν του λόγου του Πέτρου που ήταν 3.000 και 5.000 χριστιανοί στο δεύτερο ομιλία του Πέτρου. Και ένας εξ αυτών ήταν και ο Στέφανος και γι' αυτό επειδή πίστεψε πραγματικά στον αληθινό Θεό ότι ο Χριστός ήταν ο Σωτήρας, γέμισε με Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό λέει ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Και επί τέρατεν το λόγο. Τώρα να πάρουμε να κατευθυνθούμε μπροστά στον Απόστολο και πρωτομάρτυρα Στέφανο για να δούμε πόσο πίστη έχουμε και πόσο δύναμη εξύψους θέλουμε. Πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Και μετά παρησίας τι έκανε, έλεγχε. Έλεγχε αυτούς όλους που δεν αποδεχτήκανε και μετά από την Πεντηκοστή ότι πράγματι ο Χριστός ήρθε, διάλεξε τους αγραμμάτους Αποστόλους, τους έδωσε τη χάρη τους και άρχισε να οικοδομείται η πρώτη εκκλησία. Και πάντα έλεγα από όταν γνώρισε και διάβασε τις πράξεις των Αποστόλων, όταν πρωτογνώρισε το Θεό έλεγα πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, τι φλογεροί άνθρωποι ήταν. Δεν είχαν μεταξύ τους κανένα πρόβλημα. Σήμερα εμείς τι χριστιανοί είναι ο καθένας, είναι μια εκκλησία μόνος του. Τα δικά μου δικά μου, για να μην πω ότι τα δικά μου δικά μου και τα δικά δικά μου, λοιπόν εδώ γίνεται χάος. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν δικά σου, δικά μου, δικά σας. Λέει ένας κοινός κουμπαράς και ήταν τόσο αγαπημένοι άνθρωποι και δεν υπήρχε ενδεής, δεν υπήρχε πτωχός, διότι ήταν όλοι επί το αυτό ομοθυμαθών. Και τα πάντα ήταν, άπαντα κοινά ήταν όλα. Δηλαδή το πρώτο κοινόβιο ήταν η πρώτη εκκλησία. Σήμερα από εκείνη την εποχή μέχρι τώρα υπάρχουν τα κοινόβια μοναστήρια τα οποία προσπάθησαν μέσα στους αιώνες να είναι τα πιστά αντίγραφα της πρώτης εκκλησίας που δυστυχώς μετά από 2.000 χρόνια δεν υπάρχουν ούτε αυτά όπως ήταν η πρώτη κοινότητα των πρώτων χριστιανών. Διότι μέσα μας έχουμε αφήσει αφύλακτες τις πόρτες και τα παράθυρα της ψυχής και μπήκαν πολλά κακά μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πρώτοι χριστιανοί όπως ήταν ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, είχαν τέτοιο ζήλο που δεν τους ενδιέφερε για εκείνη τη στιγμή το πώς ζουν και το πώς θα ζήσουν, τίποτε. Το μόνο που τους ενδιέφερε είναι να ζήσουν τον Χριστό μέσα τους. Δεν τους ενδιέφερε τίποτε άλλο από τον Χριστό και γι' αυτό ήταν έτοιμοι να φύγουν από αυτή τη ζωή. Εμείς απόδειξε ότι δεν είμαστε τακτοποιημένοι, θέλουμε παράταση. Ας το λέω αργότερα, λίγο αργότερα, να ζήσουμε 70-80 χρονών. Αυτοί ήταν 20-25 χρονών και θέλουν να φύγουν εκεί την ώρα. Όχι από όσους κακίνους και από οτιδήποτε άλλο, θέλαν εκεί αβολήσει. Μόνοι τους θέλαν να ομολογήσουν τον Χριστό με τα παρησία σε όλους αυτούς που σταυρώσαν τον Χριστό και να φύγουν άμεσα. Και όχι να εξηλειωθούν από αγάπη, διότι ο Χριστός έκανε έλεος με το αίμα του για να μπορούμε εμείς από εκείνη τη στιγμή και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος το έκανε όχι να εξηλειωθεί και να πει «Α, και εγώ φέδωσε ο Χριστός το αίμα τόσο που το δικό μου». Όχι. Ήθελε από εκείνη τη στιγμή που ομολόγησε να πάει σε αυτόν
που ένιωθε την αγάπη. Δεν το έκανε από ανάγκη, γιατί του βάραιναν αμαρτίες. Γιατί στην περίοδο της τουρκοκρατίας κάποιοι, αλλά που πιστήσαν, μετανοήσαν, δεν τον βάραιναν τέτοια πράγματα. Οι πρώτοι χριστιανοί ήτανε χρυσάφι καθαρό 24 καρατίων. Ενδιαφερόντουσαν και ένα πράγμα, να πάνε στον Χριστό άμεσα. Τίποτα άλλο, ούτε γιατί ήταν αμαρτωλοί, πάνω θα τα γανδείς. Πιστέψαν στον Χριστό, κοιτούσαν τον Χριστό, αυτόν ατενίζαν και γι' αυτό τι λέει, βλέπω λέει εκ δεξιών του Πατρέα, τον του Θεού, του Σωτήρα Χριστό. Και όταν άκουσε ότι βλέπω εκ δεξιών τον Υιόν του ανθρώπου, δίπλα στον θρόνο του Θεού Πατέρα, δαιμονίσκαν οι Φαρισαίοι. Λοιπόν, σήμερα να πει κάποιος ότι βλέπει τον Χριστό, βέβαια σπάνιο, και δεν μπορείς να πιστέψεις εύκολα, γιατί και αυτοί που πιστεύουν, που βλέπουν οράματα και όνειρα και αυτά, και αυτοί βλαμμένοι περισσότεροι είναι σίγουρα. Πρέπει να αποδείξεις με τη ζωή σου ότι είσαι αγνός, καθαρός, ελεήμων και πραγματικός χριστιανός. Και άμα δω ότι είσαι τέτοιος άνθρωπος, και άμα ζεις τέτοια ζωή, καθαρή, και τον Χριστό θα βλέπεις, αυτό του λέει ο Χριστός και κάθαρα. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Εγώ άμα δω έναν άνθρωπο που ζει καθαρή ζωή και, με πει, και να μην με πει ότι βλέπει τον Χριστό, είμαι σίγουρος ότι κι αν δεν τον είδε, τον βλέπει. Τι ψέματα λέει ο Χριστός στους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον Θεό όψε. Ότι και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, γιατί έβλεπε τον Χριστό, ήταν καθαρό στην καρδιά. Αυτό απέδειξε. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα εγγένεια της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη γίναν στις 27 Δεκεμβρίου του 536-537 και ο Θεός οικονόμησε για να δείξει ότι αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο του Συνιών, αυτό το οικοδόμημα που έφτιαξε, αυτή την εκκλησία, τη μοναδική στην παγκόσμια ιστορία τότε μέχρι και σήμερα, διάλεξε ο Θεός να τιμήσει τον πρωτομάρτυρα Στέφανο τη μέρα που μαρτύρησε, για να δείξει ότι αυτός ο ναός, αυτή η εκκλησία θα έχει τα εγγένεια τη μέρα του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Μεγάλη τιμή ο Χριστός τον έκανε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Θέλω να πω και δύο άλλα περιστατικά μέσα σε όλα αυτά που σας είπα σήμερα, ότι προχθές πήρα ένα τηλεφώνημα έναν αδερφό στην Ιερά Σκή του Καφουκαλεβίνου να του ευχηθώ για τη γιορτή του. Γιόρταζε εκείνη. Με το πάλι αυτές τις μέρες, χρειάζεται από το όνομα, και ναι, με απάντησε, με πήρε μετά από λίγο να με ευχαριστήσει. Αν και έφυγε εδώ και 4,5 χρόνια πριν από τη Σκήτη, δεν την εγκατέλειψα ποτέ, είναι στην καρδιά μου τα καφροκαλύβια, διότι είναι η πνευματική γενέτειρά μου. Διότι εκεί μέσα, όπως έλεγε ο Αντιπροφήτης, εγώ εγεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα. Και παρόλο που είσαι πολλά χρόνια έξω από το Άγιο Όρος και από τη Σκήτη, η καρδιά του και χτυπούσε και ο Θεός τον αξίωσε και πήγε εκεί και εκεί γύρισε στον τόπο της πατρίδας του και εκεί μίλησε. Και μου λέει, εμείς αγαπάμε ρε Παπαγιώργο, τώρα κάποιοι, εντάξει. Εντάξει, να έχεις κάποιες δυσκολίες, αλλά εμείς κάποιοι άψε αγαπάμε, να χτίσει, περιμένουμε. Λέω τώρα εγώ δεν μπορώ να αυτό, γιατί η δικαίωση εκεί είναι ένας ο οποίος είναι προτεργάτης της φυγής μου από εκεί. Α, μου λέει, έχει πρόβλημα και τώρα αυτός που είσαι. Τι πρόβλημα έχει? Έχει ενδιαφέρον τώρα το διασκεδάσουμε λιγάκι. Είναι ωραίο, θεματικό γεγονός, με πολύ μεγάλη σημασία. Και θέλω να το κάνω γνωστό και σε εσάς τους λίγους, σε όλο τον κόσμο. Μου λέει, ξέρεις τι πρόβλημα έχει? Τι λέω, τι πρόβλημα έχει αυτός ο άνθρωπος? Α, λέει, ξέρεις το, επειδή είναι δικαίως, όταν κοιτάς από το Κυριακό, λέει, τη σκήτη, το πρώτο κελί που βλέπει είναι το δικό σου. Και ξέρεις τι βλέπει εκείνη? Τι, τι βλέπει? Ξέρεις, όταν έφυγες μετά από κανένα 2-3 μήνες περίπου, αντιληφθήκαμε ότι εκεί είναι αναμένα τα φώτα μέσα στο σπίτι σου. Και νομίζαμε ότι ήταν, μπήκαν κλέφτες και πήγαμε να δούμε τι γίνεται. Και πήγαμε 4-5 πατέρες και τελικά καταλάβουμε ότι δεν είναι κανένας μέσα, απλά τα φώτα είναι αναμένα.
Αυτά τα φώτα από όταν έφυγες δεν έχουν σβήσει ποτέ και είναι αναμένα 4,5 χρόνια, μέρα νύχτα, βρέχει, χιονίζει, ήλιους, νύχτα, φέγγουν. Λέω αυτό καλό είναι. Μπορεί εγώ να έχω φύγει, αλλά έχω αφήσει το φως μου εκεί πέρα. Το διασκέδαζε γιατί έχει και ωραίο χιούμορ. Α, έλεγε τι ωραία τα λες. Και λέω, κοίταξε τι κάνει ο Θεός. Τι να λέω ότι είμαι Άγιος. Ο Θεός τους λέει, ο παπαγιός είναι Άγιος. Και διώξε την παπαγιά που είναι Άγιος, αλλά εκεί του κελί θα φαίνεται ότι ζούσε Άγιος εδώ μέσα. Θα πει ότι είναι του Παπαθανάση. Και αυτός είχε καλή ζωή, αλλά δεν τον κυνήξει κανένα, εμένα κυνήξαν. Τους Αγίους κυνηγάνε. Λοιπόν, και μπροστά του ένα τρικαλινό με λέει: ξέρεις, πήγα στη σκίσα καρφουκαλιά και ανέβαινα πάνω. Ανηφόρε και τη σκή, με άλλου δύο-τρει δικού μου και βρήκαμε ένα μοναχό. Και εγώ καλοπέρτα, είπα ότι σε γνωρίζω. Μόλι άκουσε για σένα. Τι δεν μα είπε εκεί πέρα. Εγώ τον έδιωξα από εδώ, καμάρωνε κιόλα αυτό. Του λένε οι άλλοι. Οι γνωστοί τώρα, αυτόν βλέπει τον Παπαγιώτη αυτό, να πει τι λέει αυτό ο καλόγυρο. Όλου του χαζού βλέπει, λέει, και παρακολουθά. Ντράπηκα, λέει. Αισθάνθηκα άβολα. Του λέει, δεν πέρασε, είπε. Αλλά όχι, λέει, την άλλη μέρα έγινε κάτι άλλο. Λέω, τι έγινε. Κατεβαίνοντα κάτι, βρήκαμε έναν καλό, έναν άλλο μοναχό και τον είπαμε, λέει, τι είναι αυτό ο μοναχό. Άλλη αυτό λέει, αφήστε το λέει. Αυτό είναι ο Θεό επί τη γη, λέει, μην του δίνει σημασία. Μετά οι άλλοι λένε, σαν έχει δίκιο, λέει, μάλλον δεν ήταν καλά στα μυαλά του άλλου. Λοιπόν, γιατί το είπα αυτό, να σας δυναμώσω εσάς τους λίγους και τους πολλούς. Ότι ο Παπαγιώρης είναι στην προβάτα, γιατί έτσι ήθελε ο Θεός να πω και εκεί, παρ' λόγου σοβαρός, αλλά στη σκήτη όμως του καυσοκαλυβίου παραμένει το φως μου. Μέσα στο κελί εκεί που πήγα για 8 χρόνια που με καλέσα. Του λέω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, λέει αποκλείεται, λέει. Οι λάμπες πάνω από 3 μήνες δεν αντέχουν, λέει. Εγώ δεν με νοιάζει να αντέχουν ή δεν αντέχουν. Ξέρω εδώ, μήπως τώρα ο άνθρωπος σήμερα ότι τα φώτα και αν ακόμα από το 19, από το Σεπτέμβριο μήνα, το 19. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, μου λέει. Οι λάμπες 3 μήνες, 4, που λέει, άντε 6 μήνες, να είναι οι καλύτερες λάμπες που δεν υπάρχουν. Του λέω σε ένα λειτουργό μηχανολόγο, μου λέει, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. 3-4 μήνες οι λάμπες, αν και είναι συνέχεια, μην είναι τίποτα. Και εκεί ένα ακόμα γη, τι να πω, αυτά να τα ακούν όλοι όσοι λένε διάφορα για τον παππού και με κυνηγάνε δυστυχώς και δική μου άνθρωπο. Εγώ όμως δεν είμαι ενοχλή που με κυνηγάνε και με ταλαιπωρούν και δική μου άνθρωπο. Γιατί αν είναι να με παράνε παλαμάκια όλοι, δεν πάω καλά. Πρέπει να χαίρομαι για τα παλαμάκια, να χαίρομαι για το κυνηγητό. Αλλά αυτό το γεγονός το ανέφερα για να προσέχουν πάρα πολύ όσοι με ταλαιπωρούν ότι είναι σε πλάνη και κινδυνεύουν να χάσουν την ψυχή τους. Και η δική μου, και η παραδική μου, και όλοι εκεί, και οι παρατριχάμοι. Και καυσοκαλύβια, και οι μαλακάσεις, και από τον τόπο μου κλπ. Ουδής προφήτης δεκτός είναι την πατρίδα αυτού, και είναι της γενέση, και είναι της οικίας κλπ. Για να πάμε λίγο παρακάτω εδώ, και σε ένα άλλο θέμα. Το τελευταίο καιρό έχω πει πολλά πράγματα για το περιβάλλον του Πορφυρίου και το μίλησε. Όμως δεν έχουν φέρει μία αντίδραση για όλα όσα αυτά έχω καταγγείλει και καταγγέλω μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά τα οποία καταγγέλω δεν τα καταγγέλω γιατί τα καταγγέλω από εγωισμό γιατί έχει θυχτεί ο εγωισμό μου και με ενοχλεί γιατί με αδικήσαν. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν με αδικούν αυτοί, με τιμούν. Ο Άγιος Προφύλλος έλεγε ότι οι εχθροί μας είναι οι καλύτεροι μας φίλοι. Αφήξε από αυτή τη ζωή τι απίστωθω ότι με βαρούσαν παλαμάκι όλοι κάτω. Αυτό συνέβηκε στον Χριστό και στον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ενώ ήταν αληθινός, τι τον κάναν, τον οδήγησαν στον λιθοπολισμό. Δεν πάω από εκεί σε ένα συλλιθοπολούν και η συκουφαντή είναι λιθοπολισμός. Δεν λέει το ψαλτήρι λύτρουσέ με από λιθοπολισμό. Λέει λύτρουσέ με από συκοφαντίας. Βαρύ πράγμα.
Και όλα αυτά τα υπομένω και πάσχω γιατί αγάπησα τον Άγιο Πορφύριο. Αν δεν τον αγαπούσα, θα ήμουν όπως είναι όλοι οι άλλοι και δεν θα με ενοχλούσε κανένας και θα ήμουν στο απειρόρατο και θα περνούσα μια χαρά. Το λέω και αυτό το θέμα και θέλω να κάνω και μια αναφορά για έναν γέροντα ο οποίος εκοιμήθη προχθές εκεί στην Προβάτα, ο οποίος καταργόταν από τα μέρη μας και όταν πήγα στην Προβάτα που είχε ακούσει για μένα, εγώ είχα ακούσει χωρίς να τον ξέρω πάλι και γνωριστήκαμε, μου είπε προφητικά: «Εσένα ο Θεός σε έφερε εδώ για να με θάψεις». Μπορούσα να πω μέσα μου πόσο σίγουρος είναι. Μπορεί να καθίσω ένα χρόνο, δύο και να φύγω και να μην είμαι εγώ εδώ πέρα όταν θα κοιμηθεί. Μου το πήγε ακόμα σε ένας γέροντας εκεί. Και πράγματι κοιμήθηκε προχθές και ένας λόγος σοβαρός που θα ξαναεπιστρέψω άμεσα, θα πάω για να εκπληρώσω την επιθυμία του. Το διαβάσαμε και το Τρισάγιο σήμερα, το μνημονεύουμε, ευχόμαστε, ο Θεός να τον αναπαύσει. Έπρεπε να πάω στον χώρο αυτό που λέγεται Προβάτα, να ζήσω και εκεί με κάποιους μοναχούς, όπως και με αυτόν τον συγκεκριμένο γέροντα, τον πατέρα Χριστοφόρο, που παλιά στα μετέωρα έζησε στον Αναπαυσά με το όνομα Ελπιδοφόρος. Και έμαθα και από αυτόν πολλά πράγματα. Έπρεπε να πάω να μάθω πολλά πράγματα και από αυτόν τον άνθρωπο και επειδή και αυτός ήταν ταλαιπωρημένος και κυνηγημένος και αδικημένος στη ζωή του, μου είπε ένας από τη συνοδεία του πατώρου στο χώρο: «Ο γέροντας δεν χαρίζεται σε κανέναν άνθρωπο. Δεν έχει χαριστεί σε κανέναν άνθρωπο. Ήταν και είναι σκληρός και τον χαρακτήρισε σαν την κακιά πιθερά. Δεν λέει καλή κουβέντα εύκολα, ειδικά για μοναχούς κύριες. Σένα σ' αγάπησε πάρα πολύ». Ήταν λίγο έτσι αυστηρός, καμιά φορά αμαγρύβει, δεν το παρεξήγησε ποτέ. Ξέρει εδώ πέρα και ένας άνθρωπος του κόσμου που είναι πιο κοντά και ξέρει κάποια πράγματα. Έπρεπε να πάω εκεί να ζήσω κάποια χρόνια, να γνωρίσω για πολλούς λόγους που ο Θεός γνωρίζει και αυτό το μέρος και ζω σε αυτό το κελί της Αγίας Τριάδος, γιατί από Αγία Τριάδα έφυγα και σε Αγία Τριάδα πήγα και σε αυτό το κελί, το έχω πει και άλλες φορές και το κάνω μια επενθύμηση πάλι, με ρωτάνε και από μια φορά: «Ο Μέγας Αρχιερέας κινείται και ακόμα?» «Κινείται». «Τι λες, κινείται ακόμα? Γιατί κινείται?» Κάποιοι λένε: μπορεί να κινείται γιατί έχει πρόβλημα με τον Παπαγιώργη κάποιος». Αναγία. Με αυτό το πράγμα, από την ώρα που συνέβη, με έδωσε θάρρος να μένω εκεί. Και το έψα και επίσημα σε ένα γράμμα στο μοναστήρι: «Άμα δεν συνέβη αυτό το γεγονός, θα είχα φύγει εγώ από εδώ». Για να καταλάβετε πόσο πλάνη έχουν οι ευσεβείς χριστιανοί. Τι μπορεί να κινείται, λέει, γιατί έχει πρόβλημα με τον Πάτερ Γιώργιο, λέει. Κινείται ο Μέγας Αρχιερέας και κυριολογημένα. Αυτή από το περιβάλλον είναι. Τώρα μπορεί να ακούσει την ομιλία και να νιώσει πολύ περίεργα. Μη κατηγοράει. Δεν λείπω το όνομα του προσώπου αυτού. Κινείται μέχρι τώρα ο Μέγας Αρχιερέας. Είπα, θα το ξαναπώ πάλι. Έχω καιρό να το επιθυμίσω. Κινείται. Πάω. Μετά από πόσο γύρω πάω, κοιτάζω, πάει πέρα δόθη. Όποτε θέλει κινείται, όποτε θέλει σταματάει. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι είναι ζωντανή η παρουσία του Χριστού, του Μέγα Αρχιερέως. Και ποιο λόγο? Γιατί δεν θα πάνε καλά οι αρχιερείς στη ζωή τους. Και με έδωσε τη δύναμη ο Μέγας Αρχιερέας να τους ελέγχουν τους αρχιερείς. Γι' αυτό κινήθηκε. Πού να πατήσει αρχιερέας εκεί πέρα? Και δεν πάει να δει. Στην Ρωμική πήγαν. Έχουν πάει στη Ρωμική εκεί να τον πιάνουν να σταματάει. Ναι, να τον πιάσουμε να τον σταματάει. Πιάστο. Εγώ δεν τρομάω κάνω από ό,τι είχε πράγμα. Στην Ρωμία είσαι, πιάστο. Στα μάτια μπροστά.
διοικητής και υποδιοικητής. Του Μιγιάννα άργησε πάλι. Λέω υποδιοικητής, το πιάσω εγώ. Πιάσω τώρα που δεν φοβάσαι. Του πιάνω, σταματώ και ξανά άργησε πάλι. Αυτά να τα ακούν οι αρχιερείς και του Μέγα Αρχιερέα εκεί πέρα και όλο το Αγιον Όρος που λένε διάφορα, κάτι που τα πλάνεις είναι εκεί, πλάνεις. Τι σας περιμένει όλοι. Μαύρο φίδα σας φέρω όλους. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, ήθελα και κάτι άλλο, αλλά μπορώ να το πω άλλη φορά, σαν να μην διαφύγει, όλα μπορώ να τα πιάσω. Ό,τι μη δίνει χάρη στον Θεό. Αυτά που ήταν αναγκαία να πω, τα είπα. Λοιπόν, έτσι πολλά στους ορθοζόμενους. Αλλά δίνω ένα τελευταίο σήμα στο περιβάλλον πρώτα, επειδή δεν ορίζω εγώ τον εαυτό. Αυτός με διάλεξε, μάλλον όχι με διάλεξε. Αυτός με φέρει στον κόσμο, στη ζωή. Αν θέλουμε, την κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Αλλά επειδή είδε και γνωρίζει ο Θεός την προαίρεση του καθένας όσο κανένας άλλος και γνώριζε την προαίρεσή μου, γι' αυτό με πήγε κοντά στον Άγιο Πορφύριο. Όχι τον υπηρέτησα, τον αγάπησα. Με πήγε στα καψοκαλύβια, με έβγαλε από τα καψοκαλύβια, με ξαναπήγε. Για να μπορείς να βγαίνεις, να μπαίνεις και να βγαίνεις εύκολα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Το τελευταίο δε καιρό βγήκα με το ζόρι. Λέω, μ' αρέσει τόσο πολύ η ησυχία που μάλλον λέω, τι θα κάνω, θέλω να βγω, δεν θέλω να βγω. Βγήκα όμως. Και επειδή ήξερα ότι θέλω να ξαναπάω στην ησυχία, που νόμισε ο Θεός, να μην συνεχίσουμε το περνάμε σε γεγάμο σου καιρό, να πάω ένεκα της κοιμήσεως του γέροντος Χριστοφόρου, να πάω πάλι μέσα εκεί και να γιορτάσουμε εμείς τις δικές μας γιορτές με το παλιό. Εύχομαι ταπεινά να σας δίνει ο Θεός φώτιση και να βλέπετε την Εκκλησία όχι όπως τη βλέπουν τα ματάκια αυτά. Δηλαδή, ντουβάρια, τρόλους, πολυελαίους. Να βλέπετε με τα πνευματικά μάτια την Εκκλησία του Χριστού, ότι η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και εμείς είμαστε τι, μικρά μόρια από τον Χριστό, που είμαστε τα μικρά λιθαράκια μέσα σε αυτή την Εκκλησία, σε αυτό το οικοδόμημα. Και ένα τελευταίο πρωτόκου θίξε αυτές τις μέρες, το πω, το θίξω, γιατί επιβάλλεται να το θίξω, που υποστηρίζει αυτά τα οποία λέω, ότι η Εκκλησία είναι πνευματικό οικοδόμημα, δεν είναι ντουβάρια. Και τα ντουβάρια θα δεις έναν παπά μέσα ή τον Παπαγιώργη ακόμα. Γι' αυτό και δεν μπορούν να με δουν οι άνθρωποι ακόμα όπως είμαι, αλλά βλέπουν τι, αυτό που φαίνεται με τα μάτια. Το τελευταίο καιρό που έχω πει, που έχετε ακούσει λίγο πολύ, ότι εάν δεν αγαπήσουμε πνευματικό του τρόπο τον Χριστό, δεν μας βοηθάει, δεν πάει να ξομολογήσεις κάθε μέρα. Δεν πάει σε κοινωνάς κάθε μέρα, δεν πάει να κάνεις ό,τι θες, δεν θα βοηθηθείς ποτέ. Το τελευταίο καιρό το βλέπω, όπως και πάντα, τρέχουν τις εκκλησίες όλοι, ξομολογηθούν, κοινωνήσουν, που πάει ολόκληρα κοινωνήσουν. Αν δεν μας λιθοβολήσουν σαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, δεν θα δούμε πρόσωπο Θεό. Ποτέ να αντέχουμε να μας πιάσει ο άλλος το παραμικρό. Και είπα ότι δεν βοηθιέστε να πάτε εξομολογιέστε και να γεωνάτε. Δεν βοηθιέστε και ο Θεός το υποστήριξε αυτό που είπα με ένα γεγονός που θα το πω, πρέπει να το πω. Για να βοηθηθείτε, όχι να το πούμε εσύ να το πούμε. Δεν μπορείς να δει ένα πνευματικό παιδί δικό μου. Ήρθε όλη η οικογένεια εδώ και η μαμά δεν μπορείς να δει. Γιατί λέει έχει πόνο στο κεφάλι. Και λέω τι έπαθε, τι πόνο στο κεφάλι, α τα πήρε στο κρανίο λέω, α εντάξει. Λοιπόν, παρακαλούσε όμως να τη βοηθήσει ο Θεός και λέει αφού δεν πήγα, δεν κάθομαι να βγω λέει το ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Πορφύριο και θα δείξει του πάτερ Γιώργιο εκεί κανένα λεπτό, δύο λεπτά. Είμαν παραπάνω και άλλα με βάλαν λίγο, λέει α βάλουμε άλλους λέει αυτός δεν κάνει, τα λέει καλά. Τι είναι ο κλίμα Παπαγιώρη. Α, βάλουν αυτοί που δεν λένε τίποτα. Ο Παπαγιώρη που λέει πολλά, πάλι καλά που μου άφησαν και ένα λεπτό μέσα. Βάλανε το Πορφύριο που δεν ήταν το Πορφύριο, δεν έκανα 15 λεπτά μέσα. Που ακούω όταν βλέπω αστεία το ότι με πειράζει. Και έκατσε αυτή η γυναίκα εκεί να δει το ντοκιματέρ του Πορφυρίου. Και έλεγε με ένα λιγάκι. Και εκεί προσευχόταν και έλεγε βοήθησε με Θεέ μου.
να γίνω άγρος, θα βγάλει με όλα αυτά τα σκοτάδια που έχω στην ποιοκούλα, αλλά το έλεγε με πόνο και με την καρδιά της. Και ο Θεός, ο Θεός τι θα του κάνει, όχι το έλεγε. Ο Θεός ξέρει όταν μιλάμε σε αυτόν. Ακόμα και αληθινός να είσαι, μπορεί να μην το κάνει. Αλλά ο Θεός όμως δεν θα το κάνει. Για να υποστηρίξει τους λόγους μου. Και με το πίεση, θες την επόμενη μέρα, δεν το έχω. Αυτό που έχω ζήσει, μου λέει μετά, αυτό που με έκανε ο Χριστός, δεν το έχω ζήσει, δεν ποτέ. Είμαι τόσο ευτυχισμένος, ζω τον παράδεισο και αγαπώ όλο τον κόσμο. Η οικογένεια στην εκκλησία, εντάξει, δεν ξέρω, κοινωνήσαν, κοινωνήσαν, αλλά αυτή μου ότι η εκκλησία πήγε, ότι η κοινώνησε, ότι εξομολογήθηκε και ζει ακόμα, δεν ξέρω, μπορεί να κρατήσει και παραπάνω αυτό που ζει, γιατί ο Άγιος Παΐος έλεγε, το θαύμα κρατάει 3 μέρες, παραπάνω κρατάει. Λοιπόν, και ζει πραγματικά αυτή η γυναίκα το παράδεισο μέσα της. Όφελε να το πω. Παρόλο που εξομολογήθηκαν χιλιάδες κόσμους και κοινωνήσαν την κατάσταση αυτής της γυναίκας, δεν την έχει κανένας. Τι έκανε ο Θεός, εκεί θα πάω. Δεν πήγε εκεί που εμείς πήγαμε με το ζόρι. Εμείς πάμε με εγωισμό. Αυτή όμως η φουκαριάρα, επειδή είχε και πουνοκέφαλο, δεν μπόρεσε και στηρίχθηκε και της εκκλησίας να πάει, δεν μπόρεσε να πάει. Πόνεσε τόσο πολύ και ο Θεός το έκανε σε αυτήν, πιστεύω, για να υποστηρίξει αυτά που λέω. Και δεν τα λέω ότι μην πάτε στην εκκλησία. Και στην εκκλησία πρέπει να πάμε και να εξομολογόμαστε και να κοινωνάμε. Αλλά με αληθινό τρόπο. Και μία διευκρίνηση. Άμα σας δείξω το ευχολόγιο τι λέει όταν εξομολογέστε, δεν λέει ευχή εις εξομολογούμενο, για να μιλάμε ελληνικά, γιατί ελληνικά πρέπει να μιλάμε. Λέει ευχή εις μετανοούντα. Αν δεν μετανοήσεις, δεν σε διαβάζει ευχή κανονικά εγώ πας. Τώρα, τι γίνεται με τις ευχές και με τις εξομολογήσεις και με τις τρεις κοινωνίες, το δέντρο από τους καρπούς φαίνεται. Άμα δεν έχουμε τη στάση που πρέπει να είμαστε αληθινοί απέναντι στον αληθινό Θεό, να είμαστε στόμεν καλός. Τέλος. Ούτε λογισμό. Συγγνώμη, έτσι είναι η αλήθεια. Κάποιος καλυβίτης να τα ακούν, μαλακάς να τα ακούει, που είναι βλάσφημη. Αυτή είναι βλάσφημη. Διότι πολεμούν το έργο του Αγίου Προφήλου. 33 χρόνια σχεδόν θα περάσουν τώρα. Και λέει, με εμπόδισαν οι άνθρωποι, λέει ο Πορφύριος. Ποιος ο πατριώτης εμπόδισε? Εγώ δεν έχω σχέση με εκεί, δεν πήγα ποτέ. Δεν με θέλουν. Άρα τα εμπόδια είναι αυτοί. Και κουραδεύουν τον κόσμο να είναι καλά και ο Θεός θα τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι το καινούργιο έργο σας να βρει πολύ διαφορετικά. Όχι, δεν σας θέλω εγώ έτσι που είστε. Δεν θέλω ούτε τον εαυτό μου εγώ να είμαι. Και όπως είμαι ακόμα έτσι. Εγώ βγήκα με το ζόρι την τελευταία φορά και λέω: μπορώ να ζήσω στην απόλυτη ησυχία, να μην ξαναδώ άνθρωπο, να μην είμαι διάνθρωπος. Θα πεις τι, δεν θες να μας βλέπεις γιατί είσαι στον ουράνιο? Όχι. Δεν είναι πειράζει, άμα πεις στον ουράνιο, τι καλό είναι. Και να με βασανίζετε και να με λιθοβολείτε. Απ' την αγάπη στον Χριστό. Δεν το χορταίνω. Θέλω την ησυχία να είμαι κοντά του. Όταν θα φεύγω αυτή τη ζωή, θα μιλάμε, ξέρετε. Τι να πάω να πεις, αν μου αφήσετε εσύ αυτή, τι να πεις. Όταν πας στο σινεμά και βλέπεις μια ταινία, μιλάνε στο σινεμά. Α, κάθω, κοιτάνεις. Εκεί δεν είναι υπερθέαμα, όχι χόλιγο του. Δεν θα κουρτένω να βλέπουμε τη θέα του Θεού. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Όχι, δεν θέλουμε, δεν θα μπορούμε. Γι' αυτό και ο Άγιος Ουσίος λέει, η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος θα είναι η οποία μιλάμε, γιατί έχουμε χαζομάρα στο κεφάλι και νομίζουμε ότι με τις κουβέντες θα λύσουμε τα προβλήματα. Μη μιλάς και θα λυθούν πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Διευκόμαστε να γίνουμε καθόλου μου.